Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Στη δεύτερη μεγάλη έκθεση γευσηγνωσίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Αμβρακικού Κόλπου προχώρησε το επιμελητήριο Άρτες το βράδυ της Παρασκευής στην κεντρική πλατεία του Κομμένου. Πρόκειται για ανοιχτή έκθεση στο κοινό με στόχο να ενημερωθεί για την ποιότητα των αλιευμάτων του σπάνιου υγροβιότοπου που διακρίνονται για τη γεύση τους αλλά και την υψηλή τους διατροφική αξία. Στη δεύτερη μεγάλη έκθεση γευσηγνωσίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Αμβρακικού Κόλπου προχώρησε το επιμελητήριο Άρτες το βράδυ της Παρασκευής στην κεντρική πλατεία του Κομμένου. Πρόκειται για την ανοιχτή έκθεση στο κοινό με στόχο να ενημερωθεί για την ποιότητα των αλιευμάτων του σπάνιου υγροβιότοπου που διακρίνονται για τη γεύση τους και την υψηλή διατροφική τους αξία. Η έκθεση διοργανώνεται από το επιμελητήριο Άρτεν στο πλαίσιο του έργου Αλιάμβρα για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, για την οργάνωση της αγοράς και την ανάδειξη των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας προέλευσης αμβρακικού άρτας. Κάνοντας πράξη το βασικό σύνθημα του προγράμματος «Από τον Αμβρακικό Κόλπο στο πιάτο σας», η έκθεση γευσηγνωσίας δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν τα εξαιρετικής ποιότητας φρέσκα προϊόντα και να ενημερωθούν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους που τα κάνει ξεχωριστά και μοναδικά. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία του Κομμένου, ένα πάρα πολύ ωραίο βράδυ Αυγούστου, όπου γίνεται η δεύτερη έκθεση γευσηγνωσίας από το πρόγραμμα Αλιάμβρα. Είναι εξαιρετικό πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζει το επιμελητήριο Άρτας με το Πανεπιστήμιο Άρτας και που πραγματικά αναδεικνύει όλο τον πλούτο τον οποίο έχουμε στον Αμβρακικό Κόλπο. Δεύτερη λοιπόν έκθεση γευσηγνωσίας με εξαιρετικά προϊόντα που προέρχονται από τον Αμβρακικό Κόλπο, προϊόντα τα οποία είναι πασίγνωστα, τα οποία γνωρίζουμε γενιές και γενιές και πλέον εφαρμόζονται και με νέες τεχνικές μαγειρικής. Οπότε λοιπόν εδώ απόψε στο Κομμένο θα έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε εξαιρετικές γεύσεις από τα μοναδικά προϊόντα του Αμβρακικού μας. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Άρτας, τον κύριο Γιάννη Κολομάζο, πρόεδρε δεύτερη έκθεση γευσηγνωσίας εδώ στην κεντρική πλατεία του Κομμένου και θυμάμαι την πρώτη στο Νεοχώρι, στο Παραποτάμιο Πάρκο που πραγματικά είχε πάρα πολύ κόσμο και εδώ απόψε έχει πάρα πολύ κόσμο. Ναι, βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, αν και γίνονται και εκδηλώσεις σε άλλα χωριά που κάνουν εκεί τοπικοί φορείς. Απόψε εδώ γέμισε και η πλατεία στο Κομμένο. Είμαστε ευχαριστημένοι για αυτή την εκδήλωση. Το πρόγραμμα του Αλιάμβρα συνεχίζεται. Είναι η δεύτερη παρουσίαση έκθεση, όπως είπατε και εσείς, γευσηγνωσίας που θα γίνουν εδώ, να γνωρίσουν και οι τουρίστες που ήρθαν και οι ξένοι που ήρθαν από Αθήνα και πάλι στις περιοχές για διακοπές εδώ στο χωριό, να γνωρίσουν καλύτερα τα προϊόντα της περιοχής. Ήδη υπάρχουν αυτή τη στιγμή ο κέφαλος, οι γάμπαροι, η γοβγή, η κουτσουμούρα που αυτή τη στιγμή αλλιεύονται αυτό το καιρό. Εμείς σε αυτή την προσπάθεια προχωράμε να κάνουμε και τις άλλες εκδηλώσεις. Μετά το 15 Αύγουστο θα γίνουν και άλλες δύο εκδηλώσεις. Μετά είναι μεγάλη εκδήλωση στην πόλη της Άρτας. Συνέχεια αυτή τη κάνουμε και ευελπιστούμε να βγει και καινούργιο πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει τους αλλιείς μας για καλύτερα εισοδήματα. Να εμπλουτίσουμε και το Αμβρακικό με γόνο, να γίνουν διάφορα έργα τα οποία είναι ωφέλιμα για το Αμβρακικό. Σε αυτή την προσπάθεια το επιμελητήριο θα είναι πρωτοπόρο. Ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρυσόστομο Στήλιο, έναν από τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν οργανώσει και έχουν τρέξει αυτό το εξαιρετικό πρόγραμμα Αλιάμβρα. Κύριε Στήλιο, είναι η δεύτερη έκθεση γευσηγνωσίας και πραγματικά έτσι υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου, θα έλεγα. Πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Να πω δύο πράγματα για το συγκεκριμένο έργο. Σε συνεργασία με το επιμελητήριο, υποστηρίξαμε το επιμελητήριο σαν Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην υποβολή, στην προετοιμασία της πρότασης. Και η ιδέα πια είναι να πάμε σε 6 ψαροχώρια της Άρτας, να αναδείξουμε τον πλούτο του Αμβρακικού, τον φυσικό πλούτο του Αμβρακικού σε ό,τι αφορά τα αλιεύματα, και μέσα από αυτά τα αλιεύματα, με καινούργιες συνταγές, με παραδοσιακές συνταγές, να γνωρίσει ακόμα περισσότερο τόσο ο τοπικός πληθυσμός όσο και οι επισκέπτες. Γι' αυτό και αυτές οι εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για μέσα στο καλοκαίρι, να γνωρίσουν αυτό τον πλούτο του Αμβρακικού και στη συνέχεια να αναδειχτεί και να υπάρξει μια οικονομική ανάπτυξη βασιζόμενη στον Αμβρακικό κόλπο. Τώρα, βλέπουμε ότι υπάρχει και ζωντανά εδώ ο τρόπος με τον οποίο παράγονται τα εξαιρετικά προϊόντα του Αμβρακικού. Ορισμένα από αυτά, σε κάθε έκθεση γευσηγνωσίας έχουμε και διαφορετική προσέγγιση και βλέπω ότι ο κόσμος αρέσκεται να προσεγγίζει και νέες τεχνικές, θα έλεγα, πάνω στο κομμάτι της γαστρονομίας με τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα που γνωρίζουμε από τον Αμβρακικό. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι πολύ σημαντική η πρώτη φυσική ύλη. Η φυσική ύλη, δηλαδή, τα αλιεύματα, είτε αυτά είναι η τσιπούρα του Αμβρακικού, είτε είναι η κουτσομούρα, είτε και όλα τα υπόλοιπα που αλιεύουν οι ψαράδες της περιοχής. Και ερχόμαστε τώρα να παρασκευαστούν με έναν σύγχρονο τρόπο, έναν διαφορετικό τρόπο, να προστεθούν δηλαδή συνταγές και άλλου τύπου συνταγές και άλλου τύπου γεύσεις, έτσι ώστε στο τέλος να διαπιστώσουμε ότι δεν είναι μόνο το να έχουμε τον κέφαλο πετάλι, αλλά μπορούμε να τον γευστούμε και με άλλο τρόπο. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για το προϊόν, για τα ψάρια, για τα αλιεύματα του Αμβρακικού. Άρα λοιπόν δίνει τη δυνατότητα να διαπιστώσει ο κόσμος, πρώτα η τοπική κοινωνία, ότι τα συγκεκριμένα αλιεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αξιοποιηθούν πολύ περισσότερο, και αυτό φαίνεται από την ανταπόκριση του κόσμου που δοκιμάζει διαφορετικές γεύσεις. Και η επιδίωξή μας είναι στο τέλος να δημιουργηθούν στην περιοχή εστιατόρια, να προωθηθεί το συγκεκριμένο προϊόν εκτός από την περιοχή της Άρτας και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την υποστήριξη του RTV. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την κυρία Ροζίνα Βαβέτσι, είναι η Δήμαρχος Νικολάος Κουφά. Κυρία Βαβέτσι, δεύτερη έκθεση γευσηγνωσίας μετά το Νεοχώρι, σε ένα παραθαλάσσιο μέρος, θα έλεγα, όπως είναι το Κομμένο, ένα χωριό που πραγματικά έχει πολλά χρόνια έτσι δράσης πάνω στο κομμάτι που αφορά τα αλιεύματα του Αμβρακικού. Ακριβώς, είναι η δεύτερη συνάντηση. Ελπίζω να είναι τόσο ωραία όσο ήταν και η πρώτη, και ελπίζω να το χαρεί και ο κόσμος τόσο πολύ όσο χάρηκε και την πρώτη συνάντηση στο παραποτάμιο στο Νεοχώρι. Πάρα πολύ ωραία δράση, τα έχουμε ξαναπεί. Πολύ σημαντικό να προβάλλεται το προϊόν του τόπου μας. Όντως εδώ οι άνθρωποι έχουν πολύ στενή σχέση με τη θάλασσα και τα αλιεύματα και τα ντόπια προϊόντα γενικώς του τόπου μας. Είναι πολύ σημαντικές τέτοιου τύπου δράσεις. Μακάρι να τρέξουν και άλλα προγράμματα. Νομίζω θα έχει και άλλες συναντήσεις, αν δεν κάνω λάθος, το πρόγραμμα αυτό. Και ελπίζω να το χαρούν όλοι. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι θέλουν πάρα πολύ να δοκιμάσουν και το νέο τρόπο παρασκευής. Γιατί όλοι εμείς έχουμε συνηθίσει από τις οικογένειες να τρώμε τα αλιεύματα με παραδοσιακό τρόπο. Τώρα πειράζουμε λίγο τις τεχνικές. Είναι και αυτό ένα καινούριο έτσι φαινόμενο γαστρονομικό. Η εξέλιξη γαστρονομική είναι και ένας άλλος τρόπος να χρησιμοποιείς την πρώτη ύλη. Ήταν εξαιρετικά στο Νεοχώρι και είμαι σίγουρη ότι και εδώ απόψε θα αρέσει πάρα πολύ. Στον κόσμο που είναι μαζί μας. Εντάξει, εδώ ο κόσμος κιόλας του Κομμένου γνωρίζει πάρα πολύ καλά και αυτό στα προϊόντα του Αμβρακικού, εννοείται, και βλέπω και θα ήθελα και μία άποψη γι' αυτό, ότι έχουν αρχίσει και γίνονται και ωραίες δράσεις μες στον Αμβρακικό. Κρουαζιέρες, σιγά σιγά αρχίζει ο κόσμος γνωρίζει τον Αμβρακικό κόλπο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ουσιαστικά τι επιδιώκουμε, να έρχεται κόσμος στα μέρη μας. Τι επιδιώκουμε, τα προϊόντα μας που είναι μοναδικά, όπως είναι η γαρίδα ας πούμε. Να τα μάθει ο κόσμος και να τα ζητά. Μια ονομασία προέλευσης και ο κόσμος που δουλεύει πάνω σε αυτά να κερδίζει περισσότερα χρήματα, αλλά και το προϊόν του τόπου μας να έχει μια πιστοποίηση και μια έτσι, πολύ καλή αγορά πιο πέρα. Είναι μοναδικό μέρος ο Αμβρακικός Κόλπος και μακάρι κάποια στιγμή να ανοίξει ακόμα περισσότερο, όπως είπατε κι εσείς, και μέσω θάλασσας να αρχίσει να επισκέπτεται κόσμο στις περιοχές μας και να είναι όλες οι πλατείες γεμάτες όπως είναι σήμερα, απόψε, ένεκα της εκδήλωσης αυτής. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Φώτη. Φώτη είναι και θεματικός αντιπεριφερειάρχης όσον αφορά για την ενέργεια. Ταυτόχρονα όμως είναι και μέλος του Επιμελητηρίου Άρτας. Και κύριε Φώτη, μια εξαιρετική ενέργεια, μια ωραία πρωτοβουλία σε συνδυασμό του Επιμελητηρίου μαζί και με το Πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα Λιάμβρα δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας, θα έλεγα, να γνωρίσουμε πραγματικά τι σημαίνει ο Αμβρακικός Κόλπος, όχι μόνο για την Άρτα, για όλη την Ελλάδα. Ναι, είναι μια πραγματικά πολύ ωραία προσπάθεια που έγινε με το Πανεπιστήμιο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιμελητήριο. Προσπαθούμε να γνωρίσουμε καταρχάς στον κόσμο εδώ που βρέχεται από τον Αμβρακικό τα προϊόντα του Αμβρακικού, παίρνοντας προϊόντα από τους αλλοιείς, και μαζί με αυτό, μέσω του προγράμματος που υπάρχει και του site, να υπάρξει μια εξωστρέφεια για τα προϊόντα που υπάρχουν στον Αμβρακικό, τα οποία είναι προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Μερικά είναι όπως η γάμπαρη, όπως η σαρδέλα, όπως το χέλι, τα οποία ειδικά το χέλι εξάγεται σε πολλές χώρες του κόσμου. Είναι πραγματικά μια εξαιρετική προσπάθεια, θα συνεχιστεί, θα γίνουν και άλλες τέτοια event σε χωριά που βρέχονται στον Αμβρακικό. Έχουν γίνει και με διάφορα σχολεία τα οποία προσπαθούμε μέσω αυτού του προγράμματος να γνωρίσουν τα προϊόντα που παράγει ο Αμβρακικός Κόλπος, και ευελπιστούμε να υπάρχει και συνέχεια και για άλλα προϊόντα. Θα προσπαθήσουμε και σαν περιφέρεια αλλά και σαν επιμελητήριο όπως είναι σήμερα να υπάρξει μια εξωστρέφεια των προϊόντων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτα και της Υπήρου. Είναι σημαντικό να υπάρχουν πρωτοβουλίες και βλέπουμε ότι και η περιφέρεια έχει αρχίσει και συντάσσεται πολύ καλά στον γαστρονομικό χάρτη. Βεβαίως, γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες, πάρα πολλές εκθέσεις. Σήμερα γίνεται στην Αμμουδιά, πάλι με προϊόντα. Θέλουμε ο κόσμος να βγει προς τα έξω, να υπάρχει εξωστρέφεια. Έχουμε καταπληκτικά προϊόντα, από γαλακτοκομικά, τα κτηνίδια, τα ψάρια μας. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πρωτοπόρες, και όλοι θέλουμε αυτό το πράγμα να βγει προς τα έξω. Γιατί βγαίνοντας προς τα έξω και ανοίγουν θέσεις εργασίας και γνωρίζεται ο τόπος μας σε περισσότερα μέρη του κόσμου. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του χωριού. Πρόεδρε, μια ωραία βραδιά απόψε εδώ στο Κομμένο με την δεύτερη έκθεση γευσηγνωσίας και έχει μαζευτεί αρκετός κόσμος. Ως πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κομμένο και ως κάτοικος αυτού του τόπου και ως αλλής αυτού του χωριού, χαιρετίζουμε την προσπάθεια που κάνει το Επιμελητήριο για την ανάδειξη του προϊόντων του Αμβρακικού. Το Κομμένο βρίσκεται στις πρόποδες του Αράχνου ποταμού και παραθαλάσσιου χωριού του Αμβρακικού. Βρέχεται από το Αμβρακικό. Το Κομμένο υφίσταται από το 1736.
Συνήθως τα παλιά χρόνια ήταν μόνο Αιαλής, δεν υπήρχαν οι Γεωργοί. Με τα επόμενα χρόνια υπάρχει καλλιέργεια Γεωργία που είναι η Ελιά το Κτινίδιο Πορτοκάλι, αλλά παράλληλα έχουμε και Αιαλής, ο οποίο έχει εξαιρετικά ψάρια. Ένα από αυτά είναι η γάμπρα του Αυραγγικού. Αυτή την εποχή κιόλας ψαρεύεται η γάμπρα του Αυραγγικού. Επίσης ψαρεύουμε το κέφαλο, που υπάρχουν 7 είδων ψαριών κεφαλόπουλα στον Αυραγγικό κόλπο, που αυτά έρχονται κατά περίοδους μέσα στον Αυραγγικό για τα στάνα νερά του Αυραγγικού να γεννήσουν, μπαίνουν στον άρχοντα ποταμό, όπως είναι ο κέφαλος, είναι το μαυριάκι, είναι το γαστούρι. Από το κέφαλο προέρχεται και το περίφημο αυγοτάραχο, έτσι. Ναι, αυτή την εποχή το αυγοτάραχο, ναι, βεβαίως. Είναι η λεγόμενη μπάφα, που τον Αύγουστο, αυτή την εποχή με τα στάνα νερά του Αυραγγικού, έρχεται μέσα στον Αυραγγικό, γνωμοποιείται και για τα αυγά. Έχουν, πρόεδρε, πλέον υπάρχουν αλίες στην ευρύτερη περιοχή, τα αλιεύματα τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά πλέον, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Ναι, το κομμένο αυτή τη στιγμή έχει περίπου στους 15 αλίες επαγγελματίες. Κάνουν παράλληλα με το εισόδημά τους από την αλία. Έχουν κύριο επάγγελμα το γεωργία, αλλά παράλληλα έχουν την αλία. Έχουν τη γάμπαρη, που είναι πάρα πολύ γνωστή σε όλο τον κόσμο, που είναι ένα καλό εισόδημα από αυτό. Υπάρχει το χέλι, υπάρχει ο γουβιός, υπάρχει η τσιπούρα. Γενικά ο Βραγικός κόλπος είναι πανέμορφος. Πέρα από την αλία για το ψάρμα του Αυραγγικού, έχει ένα φυσικό τοπίο που είναι πανέμορφο σε όλη την Ευρώπη. Και δίνεται και δυνατότητα για ωραίες κουραζιέρες, έτσι. Ναι, επίσης τα τελευταία χρόνια στον Αυραγγικό κόλπο υπάρχει καρέτα-καρέτα, υπάρχει το δελφίνι που γίνονται κουραζιέρες στον Αυραγγικό κόλπο. Μπορούμε πέρα από να κάνουμε αγροτουρισμό. Πέρα από την αλία υπάρχει και δρυβεότουπος. Είναι ένα από τα καλύτερα μέρη στην Ευρώπη. Ειδικά στο κομμένο. Περίπου στο 1 χιλιόμετρο από εδώ υπάρχει το Προματερό, η Τραγάνα που έχει τα φλαμίγκο. Με παραδοσιακές συνταγές αλλά και σύγχρονες τεχνικές που αναδεικνύουν τη γεύση, την εμφάνιση και την ποιότητά τους, τα τοπικά αλιεύματα αποτελούν την πρώτη ύλη για φρέσκα εδέσματα που παρασκευάζονται σε πραγματικό χρόνο και προσφέρονται στο γενικό πληθυσμό, σε τουρίστες και επισκέπτες. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Το όνομά σας? Κλείσορ Ευαγγελία ονομάζουμε. Ωραία. Εδώ έχουμε, από ό,τι βλέπω, πάρα πολύ ωραία σαρδέλα. Εδώ από τον Αυραγγικό πηγανίζεται ψήλι έλαιο. Είναι περασμένη σε αλεύρι. Για 34 λεπτά περίπου. Ωραία. Βλέπω αρκετό προϊόν. Θα περάσουμε καλά απόψε. Εδώ τι ετοιμάζουμε? Ριζότο με μους πατζαριού και καπνιστό χέλι. Μους πατζαριού και καπνιστό χέλι. Πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετική γεύση. Ταιριάζει, Πιστεύω να το ετοιμάσετε, μας πείτε και εσείς γνώμη σας. Είναι κάτι εξαίσιο. Έχουμε αρκετό, Ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη το συγκεκριμένο χέλι. Τέλεια. Χέλι από τον Αυραγγικό, το οποίο εξάγεται σε όλη την Ευρώπη και πραγματικά μας κάνει περήφανος. Ιδιαίτερο προϊόν και παντρεύεται, θα έλεγα, το ριζότο με το χέλι. Ιδιαίτερο προϊόν είναι ιδιαίτερες συγκεύσεις. Έχουμε εξαίσους μάγειρες και παρουσιάζουν ανάλογα το προϊόν. Το δένουν με κάθε τρόπο. Και με την παρουσία τους, αλλά και τα υλικά όλα. Το πρόγραμμα που αφορά στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την οργάνωση της αγοράς και την ανάδειξη των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας προέλευσης αμβραγικού άρτας και το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει φορέα υλοποίηση στο επιμελητήριο.
Από τις αρχές Απριλίου μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί ακόλουθες δράσεις. Εναρκτήρια συνέντευξη τύπου για το πρόγραμμα, τους στόχους του, τον τρόπο δράσης κλπ. Δύο διαδοχικές ημερίδες σε μαθητές γυμνασίων και ηλικίων της Σάρτας, που παρακολούθησαν πάνω από 400 μαθητές με παράλληλες προτάσεις γεύσεων, με προϊόντα λίας και υδατοκαλλιέργειας που παρασκευάζονταν επί τόπου, στο ισόγειο του επιμελητηριακού μεγάρου για να γνωρίσουν οι μαθητές τον παραγόμενο πλούτο του Αμβρακικού. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε με ομολογουμένως μεγάλη επιτυχία η ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που διεξήχθη στο κάμπους της Πανεπιστημιούπολης Άρτας. Εκθέσεις στο παραποτάμιο πάρκο Νεοχωρίου Άρτας και στο Κομμένο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι δύο από τις εν συνόλο 6 εκθέσεις γευσιγνωσίας που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. Στις εκθέσεις αυτές μετουσιώνεται κυριολεκτικά σε πράξη το βασικό μήνυμα του έργου Αλιάμβρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνουμε? Είμαστε πολύ καλοί. Κάνουμε ψαροκροκέτα με κέφαλο και διάφορα. Ψαροκροκέτα με διαφορά μυρωδικά. Ναι, ναι, ναι. Και κέφαλο μέσα. Είναι μια πολύ ωραία ψαροκροκέτα, θα δοκιμάσουμε μετά. Ελπίζω να αρέσει στον κόσμο. Και να πούμε ότι ο Αμβρακικός έχει από τα πιο ωραία ψάρια σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι σίγουρο και εσείς το καταλαβαίνετε και το ζείτε, γιατί ταξιδεύετε σε όλη την Ελλάδα και βλέπετε και τις αντιδράσεις που υπάρχουν, έτσι, από τον κόσμο που δοκιμάζει τα προϊόντα μας. Βεβαίως, ο κόσμος προτιμάει τον Αμβρακικό. Έχουμε και πολύ ωραίες γαρίδες στα νου μας με τα υπόλοιπα προϊόντα και προσπαθούμε και εμείς από το τομέα των δικών μας να το προωθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Ευχαριστούμε. Εδώ την παρέα που έχει δοκιμάσει τα προϊόντα, πώς τους φαίνεται? Πάρα πολύ ωραία είναι. Εντάξει, είναι λίγο διαφορετικά, ε? Ναι, αλλά αρκετά γευστικά. Τελικά ο Αμβρακικός έχει τα προϊόντα που πρέπει για... Εδώ και χρόνια έχει που πρέπει. Υπάρχουν εδώ και χρόνια. Και πρέπει να αναδειχτούν παραπάνω, ναι. Ωραία, ωραία. Πρόεδρε, τι έγινε? Όλα καλά? Πάρα πολύ καλά, ευχαριστούμε. Χαιρετίζουμε την προσπάθεια του Πνημητήριου και του Πανεπιστήμιου για την εκδήλωση στην τοπική κοινότητα Κομμένου. Ο Αμβρακικός είναι πλούσιος από αλεία και αυτή η γενοτομία σε εξέλιξη του ψαρέματος στη μαγειρική μας ευχαριστεί γι' αυτό. Ευελπιστούμε η συνέχεια και η ανάπτυξη του τόπου να είναι στο καλύτερο για τον νομό μας. Ευχαριστούμε. Για 23η συνεχή χρονιά φέτος, η θεατρική ομάδα Μιλιανών Άρτας, η οποία διευθύνεται από τον σκηνοθέτη και θειασάρχη Αριστίδη Λαβρέτζο και την κυρία Αγγελική Αρκουμάνη Κούρτη και λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Σύλλογο των Απανταχού Μιλιανιτών Άρτας, παρουσιάζει πολιτιστικές εκδηλώσεις στα Μιλιανά την Παρασκευή 11 Αυγούστου και πιο συγκεκριμένα στο Θέατρο των Μιλιανών, στην πλατεία Κοιμήσεως Θεοτόκου. Όμως, περισσότερα για τις εκδηλώσεις αυτές που θα λάβουν μέρος στις 11 Αυγούστου, θα μας πει τώρα ο σκηνοθέτης και θειασάρχης, ο κύριος Αριστίδης Λαβρέτζος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας, διότι είστε ένας άνθρωπος που έχετε προσφέρει και συνεχίζετε να προσφέρετε σε τοπικές κοινωνίες που ενδεχομένως δεν έχουν, ξέρετε, την άνεση καθημερινά, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, να έχουν μια θεατρική παράσταση, μια μουσικοθεατρική παράσταση, ένα πολιτιστικό γεγονός, τέλος πάντων, έτσι όπως εκείνοι το φαντάζονται. Και αυτό φαντάζομαι αυτές οι σταγόνες πολιτισμού από εσάς, είναι για αυτούς όαση.
Με ευχαριστεί ιδιαίτερα και ότι υπάρχει ανταπόκριση από το κοινό και πράγματι όλα αυτά τα χρόνια ξεκινήσαμε από ένα αυτοσχέδιο, μια αυτοσχέδια σκηνή την οποία κάναμε στην πλατεία του χωριού, στείναμε το σκηνικό μας εκεί και από το 2001 έως το 2016 και από το 2017 χρησιμοποιούμε πλέον το νέο θέατρο, το οποίο υπάρχει και στην Αφίσα, αν τη δείξετε κάποια στιγμή. Εδώ την έχω και εγώ. Λοιπόν, έτσι, ωραία. Εδώ κάτω, έτσι, θα δείτε και το θέατρο. Βέβαια. Ναι, λοιπόν, φέρετε, μπράβο. Ναι. Αρχίσαμε, το εγκαινιάσαμε με την Αντρομάχη του Ευρυπίδη. Δηλαδή αυτό το απλό θέατρο των Μιλανών έπαιξε και αρχαία τραγωδία. Είχαμε παίξει και τις Εκκλησιάδουσες στο Αριστοφάνη. Υπάρχει ενθουσιασμός, λέω όλα αυτά τα χρόνια. Οι θεατές ήταν από 300 με 400 και το ανώτερο ήταν 800, παρακαλώ, την ίδια βραδιά. Λοιπόν, έχουμε πάει σε 12 δημοτικά διαμερίσματα του τωρινού Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Προηγουμένως βέβαια ήταν 3 δήμοι όπως γνωρίζουμε εδώ στην περιοχή μας. Άρα καλύψαμε σχεδόν το σύνολο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και ο πρώτος δήμαρχος από τους άλλους δημάρχους του νομού μας ή της, όπως λέμε, της, του αντιπεριφερειάρχη μας που θα μας καλέσει να πάμε να κάνουμε μια παράσταση, θα δεχθούμε την πρόσκληση. Είμαστε ήδη σε επικοινωνία με κάποιον από τον Δημάρχος. Ωραία. Κύριε Λαβρέτζο, όσον αφορά τώρα την ερχόμενη Παρασκευή 11 Αυγούστου, ποια είναι αυτή η θεατρική παράσταση η οποία θα δοθεί στο υπαίθριο θέατρο από την ομάδα, από τη θεατρική ομάδα? Ναι. Κάθε χρόνο κάναμε ένα έργο. Ναι. Φέτος κάνουμε κάτι το καινοτόμο. Επειδή υπάρχουν πολλά παιδάκια που έχουν ενθουσιασμό για να παίξουν, προβλέψαμε ένα ημίωρο μονόπρακτο, το οποίο είναι από το έργο του Βιτσέτζου Κορνάρου «Ερωτόκριτος», και αυτό θα προηγηθεί της μεγαλύτερης παράστασης. Λοιπόν, από μικρότερες ηλικίες λοιπόν, παιδιών θα παίξουν τους ρόλους σε αυτό το έργο του Βιτσέτζου Κορνάρου, ναι, σε μια διασκευή για παιδιά. Κάνουμε πρόβες κάθε μέρα πρωί-απόγευμα. Λοιπόν, μετά από αυτό το έργο, που όπως είπα κρατάει μισή ώρα εδώ, θα Δεσποινής ετών 39. Την Κωμωδία. Που θα διακέσει, επειδή δεν ακούστηκε, ναι. Ναι, Κωμωδία. Είναι μια πολύ ωραία κωμωδία με 10 ρόλους, 7 μεγάλους και 3 μικρούς. Και θα κρατήσει όλη η παράσταση, το όλο θέαμα, μια μισή ώρα. Αν θέλετε να με ρωτήσετε οτιδήποτε άλλο, στη διάθεσή σας. Βεβαίως. Να ρωτήσω λοιπόν, κύριε Λαβρέτζο, 8.30 ώρα ότι ξεκινούν οι παραστάσεις. Ωστόσο, 8.30. 8.30 αρχίζει και συγκεντρώνει το κοινό, διότι σας είπα, θα έρθουν 400 και έως και 600 άτομα για να δουν την παράσταση. Ωραία. Οπότε λέμε 8.30 για να συγκεντρωθούν και 9 παρατέταρτο θα είναι η πραγματική έναρξη. Ωραία. 9 παρατέταρτο λοιπόν ξεκινούν οι δύο παραστάσεις. Όμως δεν είναι μόνο τα Μιλιανά, δεν είναι η κεντρική, αν θέλετε, έτσι, κοινότητα. Υπάρχουν και συνοικισμοί γύρω. Εσείς λοιπόν επεκτείνεστε και σε συνοικισμούς, όπως είναι τα Λόνια Μιλιανών, αν διάβασα σωστά. Θα γίνει μια γιορτούλα μετά από την παράσταση. Ακριβώς. Η γιορτούλα γίνεται εδώ, στο ίδιο μέρος. Ναι. Φέτος, έτσι, η μουσικοχορευτική βραδιά θα γίνει μετά από το θέατρο. Είμαστε σε συνεννόηση. Είναι ένας τοπικός σύλλογος μιας συνοικίας. Πράγματι, τα Μιλιανά έχουν 5 συνοικίες. Λοιπόν, από τα Αλόνια που είπαμε, την Πέρτικα, τη Λαγκάδα. Λοιπόν, οπότε φέτος θα γίνει εκεί ένα πανηγυράκι, μια μουσικοχορευτική βραδιά, μετά από το θέατρο. Θα αρχίσει δηλαδή στις 11 παρά. Έτσι. Γιατί
να υπολογίσει τίποτα μια μισή ώρα, αλλά θα υπάρξουν τα χειροκροτήματα. Κάποιος θα θέλει να πει κάτι από την χαρά του για την παράσταση. Πάντα έτσι τελειώνουμε. Το κάθε παιδί θα χαιρετήσει με το όνομά του. Λοιπόν, 11 παρά θα αρχίσει η μουσικοχορευτική βραδιά στα Αλόνια. Πάρα πολύ όμορφα. Θέλω λίγο να μου πείτε γενικότερα για τις εκδηλώσεις πολιτισμού και όπως ξεκινήσαμε και στην αρχή, κυρία Λαβρέτζο, να λέμε για τις, ναι, για τις κοινωνίες, για τις μικρές τοπικές κοινωνίες που διψούν για κάποιες τέτοιες παραστάσεις. Είτε είναι κωμωδία, είτε είναι ένα κοινωνικό έργο, σημασία έχει ότι ο κόσμος σε οποιοδήποτε χωριό και να ζει, στο πιο απομονωμένο χωριό της χώρας μας, έχει ανάγκη και από ψυχαγωγία, έχει ανάγκη και από κάτι διαφορετικό, από ανάσες πολιτισμού. Είναι ακριβώς όπως το λέτε και αυτό το αποδεικνύει η συρροή πολλών ανθρώπων και μεγάλων και νέων. Αλλά τώρα αυτό το φετινό με τα παιδιά, γιατί εμείς είχαμε χρησιμοποιήσει 2-3 παιδάκια σε παραστάσεις μεγάλων τα προηγούμενα χρόνια και ήρθανε μετά κοντά μας πολλά παιδάκια και είπαν θέλουμε να παίξουμε κι εμείς. Αυτό το πράγμα ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό, σας διαβεβαιώ. Δηλαδή και κάθε φορά που γίνεται η πρόβα που τελείωσε η πρωινή πριν από λίγο και απογευματινή θα αρχίσει στις 6.30, υπάρχει ενθουσιασμός. Και αυτά τα πράγματα τα οποία να μην ξεχάσω τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Ναι. Διότι βεβαίως τα σχολεία κάνουν τη δουλειά τους, αλλά και τα σχολεία έχουν θεατρικές δραστηριότητες. Λοιπόν, εμείς εδώ το καλοκαίρι απασχολούμε αυτά τα παιδιά με μια θεατρική δραστηριότητα που τους επιτρέπουν να βελτιώσουν την άρθρωσή τους, να βελτιώσουν την αυτοπεποίθησή τους να απευθύνονται σε κοινό. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και το βλέπουμε στα παιδιά που ξεκίνησαν παιδάκια το 2001 και τώρα είναι μεγάλοι, είναι πλέον 30 χρονών ή και μεγαλύτεροι, 30 χρονών περίπου και συνεχίζουν να παίζουν. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά που φέτος είναι 9 έως 14 ετών που παίζουν τους ρόλους αυτού του έργου, τον Ερωτόκριτο, την Αρετούσα, τον Βασιλιά, τη Βασίλισσα, τον φίλο του Ερωτόκριτου, τη φίλη της Αρετούσας, την Παρμάνα κλπ. Αυτό θα τους μείνει αξέχαστος όλη τους τη ζωή. Ένας ευρωβουλευτής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφέρω το όνομά του για να τον τιμήσω. Εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις πολιτικές καθόλου, πιστέψτε με και το ξέρουν όλοι αυτό, ούτε στο εθνικό επίπεδο, ούτε στο ευρωπαϊκό, ούτε στο δημαρχιακό. Λοιπόν, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης από την Κρήτη είπε αυτά τα παιδάκια θα τα καλέσω να έρθουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα εκπαιδευτικό ταξίδι, για να τα τιμήσει, γιατί πολύ σημαντικό. Και θα γίνει αυτό το ταξίδι, τον Οκτώβριο μήνα, 25 με 27 Οκτωβρίου. Λοιπόν, βλέπετε ότι υπάρχει ανταπόκριση, πολλοί τα αναγνωρίζουν. Επίσης, σε αυτό το θέατρο παίχτηκαν 4 παραστάσεις του Μολέρου. Πόσοι σκηνοθέτες και επαγγελματίες ακόμα έχουν ανεβάσει 4 Μολέρους? Ο Φιλάργυρος, ο Αρχοντοχωριάτης, ο Καταφαντασίαν Ασθενής πέρυσι και ο γιατρός με το Στανιό. Ο γιατρός με το Στανιό ήταν τη χρονιά του κορονοϊού. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς επειδή ήταν στο ύπαιθρο και τηρώντας τους κανόνες και τα πρωτόκολλα, κατορθώσαμε να παίξουμε και εκείνη τη χρονιά. Αυτό το πράγμα ευαισθητοποίησε και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο εγώ τώρα είμαι υποψήφιος διδάκτορ και με καλούν σε συνέδρια στα οποία κάνω εισηγήσεις. Και σε μία από τις εισηγήσεις που κάναμε από τα συνέδρια που κάναμε πέρυσι για τα 400 χρόνια του Μολέρου, 1622 έως 2022, η γέννησή του ήταν το 1622, θα δημοσιευθεί κατόπιν ένας τιμητικός τόμος που θα δημοσιευθούν όλες οι εισηγήσεις. Σε αυτόν τον τιμητικό τόμο αναφέρεται το θέατρο Μιλανών Άρτας. Λοιπόν, με αυτή τη δραστηριότητα για το Μολέρο. Αυτό που ξέχασα να σας πω, αν δεν βγαίνω από το θέμα σας, εγώ ζω στις Βρυξέλλες βασικά, αλλά επειδή είμαι συνταξιούχος τώρα, ήμουνα στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Τώρα είμαι συνταξιούχος εδώ και 6 χρόνια. Συνεχίζω πλέον τη θεατρική μου δραστηριότητα. Εκεί είχα άλλη δραστηριότητα, ήμουν νομικός. Λοιπόν, οπότε εκεί έχω μια θεατρική ομάδα επίσης. Και ανεβάζω έργα κάθε χρόνο. Λοιπόν, οπότε, σε ποιο έργο ήθελα να αναφερθώ. Και εκεί ανεβάσαμε επίσης ένα μολέρο, τον Ταρτούφο. Αλλά συμμετάσχαμε επίσης στην πρόσκληση του 2021, που είναι τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, και παίξαμε στη Σκουλικαριά της Άρτας, που είναι η γενέτειρα του Καραϊσκάκη, όπως γνωρίζουμε, το έργο Γεώργιος Καραϊσκάκης του Ζαμπέλιου, που δεν είχε παιχτεί ποτέ. Έχει γραφτεί το 1843, ήταν ένα εξαιρετικό έργο, απλά ήθελε μία μεταγλώτηση, γιατί η γλώσσα ήταν αρχαΐζουσα. Έκανα αυτή τη μεταγλώτηση, παίξαμε αυτό το θέατρο. Λοιπόν, και κατόπιν το παίξαμε και στα Μιλανά. Λοιπόν, η περιφέρεια βοήθησε το μοναστήρι στο οποίο γεννήθηκε, στα κελιά αυτά, στα οποία παίξαμε μπροστά, στα κελιά αυτά, στα οποία ζούσε η μητέρα του Καραϊσκάκη. Λοιπόν, και η περιφέρεια ευαισθητοποιήθηκε από αυτό και έδωσε ένα μεγάλο ποσό στο Δήμο για να ανακαινήσει την Μονή και τα κελιά της. Στις Βρυξέλλες παίξαμε τον Καποδίστρια του Καζαντζάκη, ένα πολύ δύσκολο έργο, αλλά και εκεί υπάρχει ένας μεγάλος ενθουσιασμός. Εκεί είμαστε πολλές θεατρικές ομάδες ελληνικές. Είμαστε μάλιστα θεατρικές ομάδες περισσότερες ελληνικές από οποιαδήποτε πόλη του κόσμου. Και για να μας τιμήσουν επίσης, εγώ είμαι ένας από τους 9 σκηνοθέτες που είμαστε εκεί και κάνει ο καθένας τα έργα του. Έρχεται φέτος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με δική μου αρχική ιδέα για να κάνουν ένα συνέδριο για το θέατρο των Ελλήνων μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Και διαλέξανε τις Βρυξέλλες διότι είμαστε τόσο πολύ άριθμη θίεση. Έφυγα λίγο από το θέμα, αλλά γιατί να μην το γνωρίζουμε ότι ξεκινήσαμε εδώ από την Άρτα και κάνουμε. Επίσης υπάρχουν και παιδιά, νέοι και μεγαλύτεροι από την Άρτα που παίζουν στις ομάδες αυτές. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, πείτε μου, γιατί εγώ πήρα φόρα. Καλά κάνατε, γιατί είναι πάρα πολύ ουσιαστικά αυτά που λέτε και σημαντικά. Και δίκιο έχετε, θα πρέπει να μαθαίνουν και εδώ, στην Άρτα, στις τοπικές κοινωνίες, ότι ο πολιτισμός δεν έχει σύνορα και ότι όταν κάποιος θέλει, μπορεί να μεταφέρει και τη γνώση και τον πολιτισμό και τις παραδόσεις μας και παραέξω, σε άλλους πολίτες άλλων χωρών. Εμείς σας ευχόμαστε να συνεχίσετε αυτό το οποίο ξεκινήσατε με την θεατρική ομάδα των Μιλιανών, να συνεχίσετε και με άλλες θεατρικές ομάδες στο εξωτερικό, να συνεχίσετε να δίνετε σταγόνες πολιτισμού στον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα και να ευχηθώ συγχαρητήρια στο έργο αυτό το οποίο κάνετε και φυσικά καλή επιτυχία στις θεατρικές παραστάσεις της Παρασκευής, 11 Αυγούστου, στο Θέατρο των Μιλιανών. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, κύριε Λαβρέτζο. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Στα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς φροντίζουμε για σας. Φέτα 9,79. Ελωμάς φασολάκια κατεψυγμένα 1,69. Χριστοδούλου χυμή μείον 30%. Μακεδονικό ταχίνι μείον 40%. Everyday και σάνι προϊόντα μείον 50%. Ελωμάς, κάθε μέρα κοντά σας. Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε Κρέτα Φάρμς Χωριάτικα Λουκάνικα 35% φθηνότερα. Καραμολέγκος Αξιαγάπητες 30% φθηνότερα. Δοδόνη Γραβιέρα Αγελάδος μόνο 10,65 το κιλό. Κολλιός Λευκό Φαστ Νηστίσιμο μόνο 7,99 το κιλό. Γεωργάρα Πίτσα Νηστίσιμη μόνο 2,99. Κόφι Άιλαντ Ελληνικός Καφές μόνο 1,95. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Να τρώει η μάνα και του παιδιού να δίνει. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης.
Βιομηχανία Γάλακτος Υπήρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Υπήρου. Καράλης. Ελληνικά βραβευμένα τυριά. Στυλ. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Βενζινοκίνητα λισοπρίωνα Στυλ από 179 ευρώ. Εύχριστα, ανθεκτικά, πρωτοποριακά και πάνω απ' όλα κατασκευασμένα με την εγγύηση της ποιότητας Στυλ. Στυλ. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στυλ, Lemart, Λέτσος Ευάγγελος. Όλα τα νέα προϊόντα, πλήρης υποστήριξη σέρβις και κάλυψη ανταλλακτικών. Lemart, Λέτσος Ευάγγελος, Περιφερειακή Οδός Άρτας. Νέους κάδους απορριμμάτων τοποθετεί η Δημοτική Αρχή σε γειτονιές της Άνω Πόλης στην Άρτα. Στόχος, η βελτίωση της καθαριότητας και της δημόσιας υγιεινής. Με στόχο τη βελτίωση της καθαριότητας και υγιεινής των δημοτών της Άρτας, η Δημοτική Αρχή προχώρησε σε προμήθεια νέων κάδων απορριμμάτων. Πρόκειται για μία ακόμη ενέργεια στο πλαίσιο της ανανέωσης του εξοπλισμού της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Το διάστημα αυτό τοποθετούνται στην περιοχή της Άνω Πόλης, ενώ προγραμματίζεται η αντικατάσταση των παλαιών και σε δημοτικά διαμερίσματα. Νέοι κάδοι στην πόλη της Άρτας, αλλά όμως πρέπει όμως και ο κόσμος να τηρήσει αυτούς τους κανόνες και όταν είναι θέμα ανακύκλωση πρέπει να πετάνε σκουπίδια στην ανακύκλωση, πράγματα στην ανακύκλωση. Όταν είναι για απορρίμματα πρέπει να τα πετάνε στους κάδους. Πρέπει να τηρήσουμε αυτούς τους κανόνες για το καλό όλων μας, γιατί για να έχουμε μια πολύ ωραία πόλη και καθαρή. Γενικά πώς βλέπετε τις κινήσεις σχετικά με την καθαριότητα που κάνει ο Δήμος Αρχαίων? Πολύ καλοί που κάνουν αυτό το πράγμα, αλλά όμως και οι πολίτες πρέπει να τηρούν αυτούς τους κανόνες και να προσέχουν τους κάδους, να μην πετάνε σκουπίδια μέσα στην ανακύκλωση. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστούμε. Τώρα που μπήκαν καινούργιοι πράσινοι κάδοι, πώς το βλέπετε αυτό? Καλό είναι. Ό,τι μπαίνει καινούργιο, καλό είναι. Ωραία. Για τον κόσμο. Απλά και οι μπλε κάδοι εδώ είναι της ανακύκλωσης. Μας είπαν εδώ και οι κυρίες που έχουν το μαγαζί ότι πρέπει να είναι ευαίσθητοι και οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν είναι αυτά μόνο ο Δήμος, αλλά και οι κάτοικοι πρέπει να είναι και εκείνοι ενεργοί. Και έτσι πρέπει να προσέχουμε όλοι. Να μην τα πετάμε όπου να είναι τα σκουπίδια ή τα κλαρούδια, τι φέρουν εδώ το ένα το άλλο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Με την προμήθεια των και νέων φορτηγών και του καδοπλυντηρίου και του σάρωθρου φιλοδοξούμε όχι μόνο να βελτιώσουμε την εικόνα της πόλης, αλλά να παρέχουμε και πολύ καλύτερες υπηρεσίες καθαριότητας στους δημότες, τόνισε από την πλευρά του Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Αρταίων, Γιώργος Μπουκουβάλας. Αντιδήμαρχε, βρισκόμαστε στην περιοχή της Άνω Πόλης που βλέπουμε ότι προσθέτουμε και αντικαταστούμε νέους κάδους. Ναι, στο πλαίσιο μιας και πήραμε καινούργια αυτοκίνητα, πήραμε και καινούργιους κάδους και αρχίσαμε από τη Βαλαώρα, από τις φανερωμένες συγκεκριμένα, αλλάζουμε τους κάδους τους παλιούς με τους καινούργιους και μπλε και πράσινους κάδους. Και θα παρακαλέσω τους πολίτες να ρίχνουν τα σκουπίδια στους πράσινους και τα αυτά που είναι για ανακύκλωση στους μπλε κάδους, διότι γίνεται χάμος κάθε μέρα. Η δράση αυτή θα συνεχιστεί φυσικά και σε όλο το Δήμο, έτσι σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά θα αλλάξουμε όλους τους κάδους, και τους μπλε και τους πράσινους, να έχουμε, μιας και έχουμε καινούργιο στόλο, να έχουμε και καινούργιους κάδους. Ευχαριστώ πολύ. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις της Λευκής Νύχτας στην παραμυθιά του Δήμου Σουλίου, που διοργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης. Κόσμος ηρωή που θύμιζε Λάμποβο, μουσική με συγκροτήματα αλλά και DJ, και η πόλη πλημμύρισε με φώτα και μελωδίες. Η νύχτα μέρα έγινε στην παραμυθιά το βράδυ της Παρασκευής 4 Αυγούστου. Όλη η πόλη πλημμύρισε από φως, μουσική και επισκέπτες που έσπευσαν να επωφεληθούν από τις μεγάλες προσφορές των καταστημάτων αλλά και να διασκεδάσουν με τα ακούσματα των μουσικών σχημάτων και των DJ που υπήρχαν σε όλη την πόλη. Τα καταστήματα της πόλης εξυπηρετούσαν μέχρι αργά ενώ το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι το πρωί.
είναι μάγκες και χορεύουν τσιφτετέλη και σιρτάκι. Δεν δουλεύουν τα καημένα κι όμως βγάζουν παραδάκι. Κεφάλι ποτήλια. Οι εκδηλώσεις της Λευκής Νύχτας θα κορυφωθούν την 3η 8 Αυγούστου με τη συναυλία των Αλ Χαγιάλ στις 9.30 το βράδυ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
περάσουμε τώρα να παρακολουθήσουμε και ειδήσεις από την περιφέρεια. Συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης στα Γιάννενα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων δύο ημεδαπείς σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Ειδικότερα στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με διακίνηση κοκαίνης και άλλων ναρκωτικών ουσιών σε χρήστες της πόλης των Ιωαννίνων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον έναν ημεδαπό να επιβαίνει σε αυτοκίνητο και ενώ προηγουμένως είχε συναντήσει τον συγκατηγορούμενό του στο σπίτι του τελευταίου. Εντός του αυτοκινήτου βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαίνης βάρους 41 γραμμαρίων, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών που επακολούθησαν εντοπίστηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν συνολικά συσκευασίες με ποσότητα κοκαίνης βάρους 143 γραμμαρίων, συσκευασίες με ποσότητα κάναβης βάρους 89 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 9.810 ευρώ, 3 ζυγαριές ακριβίας και 5 κινητά τηλέφωνα, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Ιωαννίνων. Συνάντηση με τον Δημήτρη Κερίδη, Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, είχε στην Αθήνα ο Δήμαρχος Ζηρού Νίκος Καλατζής. Οι δύο άνδρες συζήτησαν την πορεία των έργων που πραγματοποιούνται στο Δήμο και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με τη δομή προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά η άριστη συνεργασία του Δήμου με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και συμφωνήθηκε η συνέχισή της. Τέλος, ο κύριος Κερίδης εξέφρασε τη στήριξη του Υπουργείου στις πρωτοβουλίες και δράσεις της Δημοτικής Αρχής. Στο πλαίσιο των επαφών του με φορείς του τόπου, ο υποψήφιος Δήμαρχος Αρταίων Χριστόφορος Χιαφάκας, συνοδευόμενος από συνεργάτης του και υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, πραγματοποίησε επίσκεψη στα γραφεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου συναντήθηκε αντίστοιχα με τις διευθύντριες Παρασκευή Χαμπυλωμάτη και Κλεοπάτρα Βασιλείου, σχολικούς συμβούλους, προϊσταμένους και το προσωπικό αυτών. Επισκέφθηκε επίσης τα ΔΙΕ Κάρτας και συνομίλησε με τον αναπληρωτή διευθύντη Δημήτρης Μιξιώτη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης. Συζητήθηκαν προβλήματα μείζωνος σημασίας που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα, όπως η στέγαση του ΕΝΕΓΙΙΛ, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Άρτας και του Μουσικού Σχολείου, για την επίλυση των οποίων ο κύριος Σαφάκας και δεσμεύτηκε, όπως επίσης και για τη στήριξη σε όποιες πρωτοβουλίες αφορούν τις νέες ειδικότητες στο δημόσιο ΙΕΚ, με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων μας. Η επένδυση στην παιδεία, η επένδυση στη γνώση είναι η σίγουρη οδός για πρόοδο και ευημερία. Ως νέα Δημοτική Αρχή, δεσμευόμαστε για έβρεση θετικών και βιώσιμων πρακτικών μέσα από μια αγαστή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της εκπαίδευσης του τόπου μας. Θέλουμε μια εκπαίδευση ψηλών προσδοκιών και απαιτήσεων, θέλουμε την αναβάθμιση των σχολείων μας, αλλά και να αναδειχθεί ο σημαντικός κοινωνικός ρόλος που επιτελούν οι εκπαιδευτικοί μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Σιαφάκας. Στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του προγράμματος ΙΝΤΕΡΕΚ, ο Δήμος Νικολάου Σκουφά συμμετείχε στην υποβολή πρότασης έργου με τίτλο «Blue Cycle». Ο προϋπολογισμός του Δήμου είναι 154.000 ευρώ. Το προτινόμενο έργο στοχεύει στην αξιολόγηση ενός συστήματος κυκλικής διαχείρισης που βασίζεται στην επεξεργασία των απορριμμάτων μέσω μιας κινητής μονάδας ανάκτησης και κατάλληλων αλυσίδων ανακύκλωσης. Για να γίνει αυτό, το έργο σκοπεύει να δημιουργήσει με τη μορφή πρωτοτύπου μια κινητή μονάδα ανακύκλωσης για τη μηχανική διαλογή των θαλάσσιων απορριμμάτων και την ανακύκλωσή τους. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί πιλωτική δράση σε δύο από τις συμμετέχουσες περιοχές, στις οποίες θα εγκατασταθεί και θα δοκιμαστεί μονάδα ανακύκλωσης. Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά έχει παραλιακό μέτωπο στο μεγαλύτερο υγροβιότοπο της χώρας που αποτελεί εθνικό πάρκο και προστατευόμενη περιοχή, τον Αμβρακικό Κόλπο. Για το λόγο αυτό δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της χλωρίδας και της πανίδας περιοχής, καθώς και των υδάτινων σχηματισμών και θέτει ως προτεραιότητα την διαφύλαξη της πολύτιμης περιβαλλοντικής κληρονομιάς εντός των ορίων του με δράσεις όπως αυτές προβλέπονται στο έργο «Blue Cycle». Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν φορείς από 5 χώρες της ευρύτερης περιοχής Αδριατικής Ιωνίου, καθώς και ένας συνεργαζόμενος φορέας.
Πιο συγκεκριμένο, το εταιρικό σχήμα αποτελείται από περιφέρεια της Απουλίας, τμήμα περιβάλλοντος με επικεφαλή εταίρο την Ιταλία, το Δήμο Νικολάου Σκουφά, την Κροατία, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυραχείου, το Τμήμα Περιφερειακών Αναπτυξιακών Πολιτικών της Αλβανίας, Δήμο από τη Βοσνία και από το Μαυροβούνιο, το Πανεπιστήμιο Δυραχείου, το Τμήμα Εφαρμοσμένων και Φυσικών Επιστημών, ενώ τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους εθνικούς πόρους των κρατών που συμμετέχουν σε αυτά. Συνεχίζεται και πάλι φέτος, μετά από ένα μικρό διάλειμμα λόγω πανδημίας, το Φεστιβάλ Αραχθείου Θεάτρου στο Παλαιοχώρι Σκούπα Άρτας. Το φετινό φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στη μνήμη του λογοτέχνη Γεωργίου Κοτζιούλα. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 7 Αυγούστου και ολοκληρώνονται στις 12 Αυγούστου. Τη Δευτέρα, 7 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί τιμητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη, ποιητή, πεζογράφο, δοκιμιογράφο, χρονικογράφο, συλλέκτη λαογραφικού και γλωσσολογικού υλικού, μεταφραστή, κριτικό και θεατρικό συγγραφέα Υπηρώτη Γεώργιο Κοτζιούλα, που γεννήθηκε το 1909 στην Πλατανούσα Ιωαννίνων. Την 3η 8 Αυγούστου θα δοθεί παράσταση «Το Μεγάλο Ματσίρκο» του Ιάκουβου Καμπανέλη από το Θεία Σόλα Μπιόνι Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για έργο σταθμό, μια μαρτυρία για τη διαχρονικότητα της εθνικής μας περιπέτειας, όπου μέσα από τα τραγούδια, σατυρικά και δραματικά επεισόδια, αναδεικνύεται η τουρκοκρατία, η επανάσταση του 1821, η βασιλεία του Όθωνα, η μικρασιατική καταστροφή, ο πόλεμος του 40, και αυτή είναι ορισμένη μόνο από τους βασικούς σταθμούς της πορείας στην παράσταση. Τετάρτη 9 Αυγούστου θα παρουσιαστεί η μουσικοθεατρική παράσταση «Δύο σταγόνες κονιάκ», ένα αφηγηματικό έργο που συνοδεύεται από ζωντανή μουσική με κιθάρες, πιάνο και τραγούδι. Η ταλαντούχα ηθοποιός Κατερίνα Γκατζόγια ενσαρκώνει την Ευγενία Καρανάση, η οποία μέσα από το ρόλο της αναβιώνει στιγμές που διαδραματίστηκαν στους θειάσους των Μπουλουκιών και στις θεατρικές σκηνές στην Ελλάδα της μεταπολεμικής εποχής. Την 5η 10 Αυγούστου, Δημήτρης Βερίκιος σκηνοθετεί και ερμηνεύει το μονόλογο «Ο Μέγας Ιεροεξεταστής» από το ομώνυμο κεφάλαιο του κορυφαίου έργου «Αδελφή Καραμαζόφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εμπνεόμενος από το πνεύμα του μεγάλου συγγραφέα και διανοητή. Η υπόθεση του έργου αναφέρεται στη σκοτεινή περίοδο της Ιεράς Εξέτασης, που στην κορύφωσή της ο Μέγας Ιεροεξεταστής συλλαμβάνει και ανακρίνει τον επανελθόντα στη γη Ιησού Χριστό, λίγο πριν το ρίξει στην πυρά, και έτσι αρχίζει η σκοτεινή, άπνη, αγωνιώδης νύχτα της Σεβίλης. Ο αέρας μυρίζει δάφνη και λεμονιά, μία μνημειώδη σύγκρουση ανάμεσα στο καλό και το κακό. Την Παρασκευή 11 Αυγούστου θα παρουσιαστεί το βραβευμένο έργο του Χρήστου Μπουλιώτη «Η αγάπη του αλόγου και της λεύκας», που είναι ένα σύμνο στη δύναμη της αγάπης. Το έργο παρουσιάζεται από το Εργαστήρι Τέχνης Θεάτρου σε σκηνοθεσία, διασκευή, αφήγηση και της Κριτσοτάκη, και με πρωταγωνιστές τον Ανδρέα Αποστόλου, τη Φραντζέσκα Πολάτου, τη Γιολέν Μαρμαρά και τον Μιχάλη Πρίφτη. Η παραστάση ολοκληρώνεται το Σάββατο 12 Αυγούστου με την θεατρική παράσταση «Θεόφιλος» του Θανάση Σκουμπρέλου με τον Θεοδωρή Προκοπίου σε σκηνοθεσία Νίκου Βερλέκη. Στην παράσταση παρακολουθούμε τα βήματα του θρυλικού λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου Κεφαλά Χάτζη Μιχαήλ από την εφηβεία και το πρώτο ταξίδι από τη Μυτιλίνη στη Σμύρνη για να βρει το δρόμο του. Ακολουθώντας το όνειρά του για τη ζωγραφιά, θα φτάσει μέχρι το Βόλο και το Πήλιο για να πολεμήσει για την πατρίδα και τα οράματά του. Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση τα χαρακτηριστικά του καιρού αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος προβλέπονται καιρό στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σταδιακή βελτίωση τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αύριο στην Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Μείνετε μαζί μας. Αμέσως τώρα μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή όλο δυτικά. Από εμάς να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο Σαββατόβραδο.